Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι Σεπτέμβριος μήνας, έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε ελιές και σήμερα θα σας δείξουμε πώς κάνουμε πράσινες ελιές με έναν πολύ απλό τρόπο. Αφού μαζέψουμε τις ελιές μας, τις καθαρίσουμε, τις πλύνουμε, μετά θα τις βάλουμε μέσα σε ένα σκεύος, ένα τάπερ που θα είναι αυτό που θα τις ξελμυρίσουμε, θα γεμίσουμε με το νερό που χρειάζεται. Και μετά θα πάρουμε σε αυτό το νερό που χρειάζεται να ξελμυρίσουμε τις ελιές μας, θα κάνουμε μία άλμη με 10% αλάτι. Δηλαδή, στα 10 κιλά νερό, 1 κιλό αλάτι. Αν είναι μικρότερη η ποσότητα του νερού, σαφώς θα κάνουμε τις αναλογίες. Αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να υπολογίζουμε με γραμμάρια το αλάτι, υπάρχει ένας πρακτικός τρόπος όπου παίρνουμε ένα φρέσκο αυγό, το πλένουμε, το καθαρίζουμε και το βάζουμε μέσα στο νερό. Προσθέτουμε το αλάτι και το διαλύουμε. Εδώ εμείς έχουμε κάνει ήδη τη διαδικασία και βλέπετε ότι το αυγό ανεβαίνει στην επιφάνεια και είναι στο μέγεθος περίπου ενός διεύρου. Οπότε ξέρουμε τώρα ότι το αλάτι είναι ok. Εδώ θα προσθέσουμε τις ελιές μας. Και θα βάλουμε από πάνω αυτό εδώ το διχτάκι και ένα βάρος για να κρατάει τις ελιές μέσα στην άλμη και θα τις αφήσουμε μέσα εδώ για 10 μέρες. Αφού περάσουν οι 10 μέρες, τις δοκιμάζουμε. Αν είναι εντάξει, θα προχωρήσουμε στο άλλο βήμα. Αν νιώθουμε ότι θέλουμε να γίνουν λίγο πιο γλυκές, θα κάνουμε καινούργια άλμη, πάλι με 10%. Όταν φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα η ελιά μας, θα τις βγάλουμε, θα τις ξεπλύνουμε, θα κάνουμε άρμη με 12% και θα τις βάλουμε μέσα σε βάζα. Και επίσης μπορούμε να προσθέσουμε ρίγανη, θυμάρι, σκόρδο, πιπέρι, πιπεριές καυτερές ή ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε την στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια χαρά!